Hello, είμαι η Φανή και σήμερα θα μιλήσουμε για το ρόλο που έπαιξε ο αθλητισμός στη ζωή μου. Πάμε intro. Ο αθλητισμός στη ζωή μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Από 4-5 χρονών γυμναζόμουν. Θυμάμαι τον εαυτό μου στην ενόργανη και ρυθμική γυμναστική. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο βόλεϊ, στο handball. Θυμάμαι τον εαυτό μου στο τένις. Όπου εντάξει, ομολογώ ότι πήγαινα γιατί μου άρεσε η στολή περισσότερο. Δε, το τένις δεν μου άρεσε. Στο σκι, θαλάσσιο και χειμερινό. Θυμάμαι τις μέδουσες δίπλα μου στο θαλάσσιο, κάτι τεράστιες σακούλες που ακόμα τις φοβάμαι. Στο χειμερινό σκι πάνω στο βουνό θυμάμαι τις στολές, το να σταματήσω να φοβάμαι και να ανεβώ πάνω στο βουνό. Θυμάμαι φυσικά τον Απόλλωνα Τολεμαϊδάς. Τι είναι ο Απόλλωνα Τολεμαϊδάς για μένα? Παρένθεση. Μέχρι να φτάσω σε όλη αυτή την πορεία, με τους γονείς μου βλέπαμε πάρα πολύ αθλητικά στο σπίτι. Ακόμα έχει η φωνή μου από το καλλιτεχνικό πατινάζει η φωνή του κυρίου Κοστάλα. Βλέπαμε από στίβο, Ολυμπιακούς όλα τα αθλήματα, βλέπαμε Ολυμπιακούς αγώνες εννοώ, βλέπαμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα πάντα. Ζούσαμε τη χαρά του αθλητισμού στο σπίτι και τα βλέπαμε όλοι μαζί. Πορωνόμασταν, φωνάζαμε, χαιρόμασταν, λυπόμασταν. Οπότε ήξερα τι σου προσφέρει ο αθλητισμός εν μέρη. Και ξαφνικά βρέθηκα στη δημιουργία της μιας ομάδας μπάσκετ, του Απόλλωνα Τολεμαϊδάς. Ήμουνα μόνο 12 χρονών τότε και άρχισε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για μένα. Άρχισε ένα ταξίδι που με έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ, να αγαπήσω τον αθλητισμό, μου πέρασε αξίες ανεκτήμητες, μου άλλαξε το χαρακτήρα πάρα πολύ. Σίγουρα πολλά από τα κορίτσια που ήμασταν τότε θυμούνται όσο εγώ όλα τα γεγονότα. Εξάλλου με μερικές γίναμε οικογένεια, για σου Αγγελίνα, και κάποιες, όλες μάλλον, όταν τις βλέπω είναι σαν να τις είδα χθες. Αισθάνομαι δεμένη μαζί τους, ανεξαρτήτως το γεγονότος ότι όλες κάνουμε πλέον διαφορετική ζωή. Και άρχισε ένα ταξίδι λοιπόν όπου έγινε ένα καλοκαίρι η δημιουργία μιας ομάδας στην πόλη μου, στην Τολεμαϊδά, ο Απόλλωνας του Τολεμαϊδάς. Ο Απόλλωνας Τολεμαϊδάς λοιπόν δημιουργήθηκε και φτάσαμε Α1, Α Εθνική. Ναι. Άρχισε από το 0 και το ταξίδι ήταν τόσο μεγάλο, ανατριχιάζω και μόνο που το σκέφτομαι. Και τι έζησα μέσα σε όλα αυτά. Ήμασταν πολύ τυχερές για κάθε προπονητή που είχαμε αρχικά να πω, αλλά προσωπικά μου διαμόρφωσε το χαρακτήρα ο Ζήσης Σογκώνης, ο προπονητής. Δηλαδή, πριν ήμουν ένα παιδί που περπατούσε με σκυφτό κεφάλι, κοινώς η αυτοπεποίθησή μου δεν υπήρχε, και πλέον μετά άρχισα να προχωράω με το κεφάλι ψηλά. Έμαθα τόσο πολλά πράγματα, έμαθα την ομαδικότητα, έμαθα το να έχω αντίληψη και κρίση από μικρή, να θέτω στόχους και μάλιστα να βρίσκω πολλούς τρόπους για να πραγματοποιήσω κάθε έναν στόχο. Έμαθα να αγαπάω την ομαδικότητα, να μην ζηλεύω την καλύτερη παίκτρια από μένα, δηλαδή τον καλύτερο από μένα σε οτιδήποτε, αλλά ή να τον, αν έχουμε κοινό στόχο, ή να τον στηρίζω τον άλλον άνθρωπο ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, ή αν δεν έχουμε τον ίδιο στόχο, να μιμούμε, να παίρνω πράγματα, να τα κάνω δικά μου για να προχωρήσω και εγώ. Αυτό άλλωστε σου μαθαίνει κάθε ομαδικό άθλημα. Έμαθα να έχω αυτοπιθαρχία, αυτοπεποίθηση, όπως είπα πριν. Έμαθα τη χαρά της νίκης, έμαθα να αποδέχομαι την ήττα, πώς να εκτονωνόμαστε με σωστούς τρόπους. Ο αθλητισμός σου μαθαίνει τόσα πολλά. Και εμείς βέβαια το φτάσαμε σε επίπεδο πρωταθλητισμού, καθώς να φανταστείτε, για να φτάσουμε στην Α κατηγορία κάναμε, πηγαίναμε σε εκτός έδρας αγώνων πάρα πολλούς, μέναμε σε ξενοδοχεία, όπου εδώ να σημειώσω ότι οι γονείς μας ήταν πάντα στην κερκίδα. Τι εννοώ? Προπόνηση, γονείς στην κερκίδα. Αγώνες, γονείς στην κερκίδα. Αγώνες εκτός πόλεως, γονείς στην κερκίδα. Απλά μέναν σε άλλο ξενοδοχείο, όχι στο δικό μας. Για να φτάσουμε λοιπόν εκεί, κάναμε προετοιμασίες. Ας πούμε, πήγαμε για προετοιμασία στο Πύλιο. Κανονικά, δηλαδή, επαγγελματική ομάδα. Θυμάμαι ότι κάναμε 2 προπονήσεις την ημέρα, ας πούμε, στην πόλη μας, όταν ήμασταν στην έδρα μας. Μία το πρωί, όπου ήταν στίβος ή βάρη, και μία το απόγευμα, όπου ήταν μπάσκετ κανονικά. Μάθαμε στην τιμωρία στα λάθη μας, μάθαμε στο πείσμα. Κλάψαμε για να φτάσουμε εκεί. Εγώ δηλαδή όταν μπαίνω σε ένα γήπεδο μπάσκετ πλέον,
Μυρίζω τον υδρότα, το παρκέ, ανατριχιάζω και μου έρχονται τόσες αναμνήσεις. Και βέβαια, ακόμα και σήμερα πηγαίνω στο γήπεδο, εννοείται, δεν τα χάνω αυτά. Ακόμα και σήμερα, όταν έχει αγώνα στην τηλεόραση, θα είναι το κανάλι εκεί, θα φωνάξω λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να κλείσουμε την μπαλκονόπορτα να μην ακούμε. Ναι, αγαπάω πάρα πολύ τον αθλητισμό. Μου έχει αφήσει πάρα πολλά ο αθλητισμός, πολλά διπλώματα, χαρτιά, τα οποία θα σας τα δείξω ίσως κάποια στιγμή, πολλά μετάλλια, πάρα πολλά μετάλλια, πολλά αναμνηστικά, εν πάση περιπτώσει, που για εσάς μάλλον είναι αναμνηστικά. Για μένα δεν είναι απλά αναμνηστικά. Για μένα αυτά είναι ζωή. Αυτά μου θυμίζουν όλες τις αρχές και τις αρετές που μου έδωσε ο αθλητισμός. Αυτά με κάνουν και χαμογελάω. Χαμογελάω ακόμα και όταν σκέφτομαι ότι κάποιοι άνθρωποι από την ομάδα τότε του Απόλλωνα Πτολεμαΐδας έφυγαν από τη ζωή. Χαμογελάω γιατί ήταν δίπλα μας. Μας στήριξαν. Πρόσφατα μάλιστα ένας. Ο μπαμπάς μου μέσα σε αυτούς. Ο μπαμπάς της Αγγελίνας και κάποιοι ακόμα. Ναι, όμως τους θυμάμαι μέσα στην καρδιά μου και τους έχω μέσα στην καρδιά μου όλους σαν να τους είδα χθες. Όλες οι συναθλήτριές μου σαν να τις είδα χθες, οι συμπαίκτριές μου. Καταφέραμε το ακατόρθωτο, θεωρώ. Καταφέραμε, βέβαια, ζήσαμε και την αδικία του αθλητισμού, ζήσαμε, κλάψαμε, αγανακτήσαμε, αλλά όλα αυτά μέσα στη ζωή είναι εν τέλει, αυτό κατάλαβα μεγαλώνοντας. Και ενώ τότε όλα αυτά τα χαρτιά και τα μετάλλια ήταν για μένα απλά χαρτιά και μετάλλια, τα πετούσα εκεί, τα άφηνα εκεί, δεν με διέφεραν. Τώρα τα λατρεύω. Τώρα για μένα είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Για μένα μου θυμίζουν όλα αυτά που έζησα και χαμογελάω. Αν έχετε παιδιά, πηγαίνετε στο αθλητισμό. Μην τους αφήνετε εκτός αθλητισμού. Ο αθλητισμός στο παιδί μπορεί να προσφέρει πράγματα που εσείς ως γονείς δεν μπορείτε να τα προσφέρετε. Όχι γιατί δεν θέλετε ή κάνετε λάθος δουλειά, αλλά γιατί κάποια πράγματα το παιδί αντιδράει στο γονιό. Ενώ μέσα από τον αθλητισμό τα παίρνει με υδρότα, τα κατακτά και τα κάνει δικά του. Του δίνει αρετές και αξίες ανεκτιμητές. Ένα κομμάτι λοιπόν της παιδείας της δικής μου είναι καθαρά από τον αθλητισμό. Είναι καθαρά από το μπάσκετ, είναι καθαρά από το ζεσυγκόνι, είναι καθαρά από τις συμπαικτριές μου, είναι καθαρά από κάθε σταγόνα υδρότα που ρίξαμε σε κάθε παρκέ ή μη, γιατί παίξαμε και σε κάθε γήπεδα ό,τι να είναι. Θυμάμαι τόσα πολλά πράγματα από την. Τώρα θα πω κάποιες λέξεις που ίσως κάποιοι δεν τις καταλάβουν. Από τις μικρές ομάδες της ΕΚΑΣΔΗΜΟΥ που συμμετείχαμε. Από τόσα πολλά πράγματα. Από τον επιλεγούν κάποιες κοπέλες για την εθνική. Από τις δίμετρες παίκτριες άλλων ομάδων. Γενικά τόσο ωραία πράγματα. Θυμάμαι την παραμονή μας στη Θεσσαλονίκη σε ένα ξενοδοχείο που είχε τόσες εθνικές ομάδες μέσα αντρών που λέγαμε πω. Γενικώς, κάναμε βέβαια και ενταρσίες στα ξενοδοχεία που πηγαίναμε πριν από εντάξει, παιδιά ήμασταν. Μας βάζανε σε τάξη βέβαια, δεν μας αφήνανε έτσι, γιατί όπως είπα ήταν επαγγελματικό το θέμα, το φτάσαμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάποιες από τις συμπαίκτριές μου συνέχισαν επαγγελματικά. Και ναι, να σας πω κάτι, αν τα χρήματα στην Ελλάδα για μια μπασκετμπολίστρια τότε ήταν καλά, και εγώ θα συνέχιζα. Απλά τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα. Ήταν τότε, θυμάμαι, που μας είπαν κάποια χρήματα για να συνεχίσουμε και τα λοιπά. Ήταν το 1/4 των χρημάτων που χρειάζεται απλά για τα έξοδά σου, όχι για να νοικιάσεις σπίτια και τέτοια, για τα έξοδά σου. Δηλαδή ήταν ένα τίποτα που ήταν τελείως αποτρεπτικό εάν κάποιος άνθρωπος είχε στόχους και ήθελε να συνεχίσει τη ζωή του ή πρέπει να κάνει 2 και 3 δουλειές για να μπορέσει να είναι και η μπασκετμπολίστρια. Κάτι που το θεωρώ άδικο ακόμη και σήμερα. Γενικά θεωρώ ότι ειδικά στα ομαδικά παιχνίδια οι αθλήτριες, οι γυναίκες αθλήτριες αδικούνται στο χρηματικό κομμάτι, ίσως και στους χορηγούς. Βέβαια αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και πολύ μεγάλο, γιατί παντού υπάρχουν αδικίες στον αθλητισμό σε αυτό, οπότε ας μην βγούμε καλύτερα σε αυτό. Ας μείνουμε στο καλό κομμάτι. Εάν δεν αθλείστε εσείς σήμερα και βλέπετε αυτό το βίντεο, θα σας πρότεινα να αθληθείτε. Εγώ δηλαδή, αν τώρα αθληθώ και πάλι, αμέσως το σώμα μου θυμάται. Έχω βέβαια πολύ καιρό να το κάνω, γιατί άλλαξα με τα επαγγελματικά μου κάποια πράγματα κτλ. Οπότε άφησα λίγο τον αθλητισμό στην άκρη. Αλλά πολύ εύκολα τον βάζω ξανά στη ζωή μου και ναι, το σώμα θυμάται. Και βέβαια έχει προτερήματα, ακόμη και σήμερα στο σώμα, γιατί δύσκολα αλλάζει κάτι, ειδικά αν προσέχεις λίγο. Και να μην προσέχεις όπως εγώ. Και βέβαια τα μεγαλύτερα προτερήματα είναι στο χαρακτήρα, αξίες, αυτοπεποίθηση, στόχοι, τρόποι για να τους λύνουν πάρα πολλά, πάρα πολλά.
πιστέψτε με, αν δεν έχετε γνωρίσει τον αθλητισμό, γνωρίστε τον. Είτε αθληθείτε εσείς οι ίδιοι, είτε αγαπήστε αθλήματα παρακολουθώντας τα, πηγαίνετε σε γήπεδο. Πηγαίνετε σε ένα γήπεδο, δείτε την αγαπημένη σας ομάδα και να μην έχετε, δείτε μια ομάδα να παίζει. Είτε με παιδιά, είτε με επαγγελματίες, οποιοδήποτε άθλημα. Όλα έχουν να σου δώσουν. Εγώ προσωπικά όλα τα αθλήματα που πετυχαίνω στην τηλεόραση θα σταματήσω και θα τα δω και θα παρακολουθήσω και θα μπω μέσα στον αγώνα. Και θα είμαι και με το μέρος κάποιου. Και θα κλείσω και την Παλκανόπορτα για να μην ακούγουμε γιατί φωνάζω. Τόσο πολύ. Αυτά από μένα σήμερα. Περιμένω να μου πείτε. Εσείς αγαπάτε τον αθλητισμό? Τον έχετε γνωρίσει? Αθλείστε? Σήμερα ασχολείστε με κάποιο άθλημα? Παλαιότερα ασχολούσαστε? Σήμερα παρακολουθείτε αθλήματα? Πληρώνετε εισιτήριο για να πάτε στο γήπεδο? Έχετε διαρκείας? Περιμένω να μου πείτε λοιπόν στα σχόλια. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε ομάδες, όπως βλέπετε και εγώ δεν είπα σε ποια ομάδα πηγαίνω, σε ποιο γήπεδο. Μόνο την ομάδα μου, τον Απόλλωνα Πτολεμαΐδας, είπα για ευνόητους λόγους, αφού αυτή ήταν η ουσία του βίντεο. Αυτά από μένα σήμερα λοιπόν. Όπως είπα, περιμένω τα σχόλιά σας. Θα χαρώ να δω σχόλια με τις απόψεις σας για τον αθλητισμό. Και φυσικά, εάν ο κόσμος γνωρίσει με αυτόν τον τρόπο τον αθλητισμό, θα σταματήσει ο φανατισμός. Γιατί κανένας από εμάς που ασχοληθήκαμε με τον αθλητισμό τόσο βαθιά και φτάσαμε στα όρια του πρωταθλητισμού, δεν γίναμε φανατικοί ώστε να δημιουργήσουμε καταστάσεις και προβλήματα στα γήπεδα. Σεβόμαστε τον αθλητισμό. Όπως είπα, περιμένουμε με αγωνία τα σχόλιά σας. Κάπου εδώ να σας θυμίσω να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Και αν δεν είστε συνδρομητές, θα χαρώ να δω την εγγραφούλα σας και γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!